η Εκκλησία. Ξεκίνησε, φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα και καλό πρωινό. Καλώς συντομώνουμε και σήμερα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Για περίπου μία ώρα θα είμαστε στην ραδιοφωνική σας συντροφιά και ελπίζουμε να μας κρατήσετε παρέα, γιατί αυτά που έχουμε να κουβεντιάσουμε σήμερα ενδιαφέρουν όλους μας. Ίσως κάποιες κατηγορίες συνανθρώπων μας περισσότερο, αλλά γενικότερα όλοι θα βρούμε κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Αυτά στη συνέχεια. Μείνετε λοιπόν μαζί μας. Και ας ξεκινήσουμε την πρωινή διαδρομή δίνοντας σε εσάς τους τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε κάθε μέρα. 210-4118-602, 210-4118-640 είναι τα τηλέφωνά μας και είναι πάντοτε στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς έχετε να μας πείτε. Όπου γης papaki.hotmail.com για κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα που μπορούμε να λάβουμε ανά πάσα ώρα της ημέρας και βέβαια στο opugis.blogspot.com. Εκεί προσπαθούμε, δεν το πολύ πετυχαίνουμε, η αλήθεια είναι τον τελευταίο καιρό, όμως προσπαθούμε να αναρτούμε κάποια από τα ενδιαφέροντα κείμενα που μας στέλνετε και βρίσκουμε και εμείς. Η μέρα μας λοιπόν ξεκίνησε και ξεκινάμε και εμείς τη διαδρομή μας. Μας εκλεκτή προσκεκλημένη. Θα την ακούσουμε ευθύς αμέσως να μας μιλάει, γιατί αυτά που έχει να μας πει είναι και σημαντικά και ενδιαφέροντα. Εγώ θα δανειστώ μόνο ένα δικό της κείμενο που λέει: «Γεια σας, είμαι η Γεωργία Ειρήνη. Είμαι πτυχιούχος διατροφολόγος, διαιτολόγος, αλλά και σύζυγος και το σημαντικότερο, μαμά. Και με πολλές ανησυχίες μάλιστα. Έχω δύο παιδάκια, την Αγγελική και τον Αλέξανδρο, και γύρω τους περιστρέφεται η γη μου. Μαζί μας λοιπόν η μαμά. Η μαμά της Αγγελικής και του Αλέξανδρου, η διατροφολόγος και διαιτολόγος, η Γεωργία Ειρήνη Κανασούλη, την οποία και καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήρθες, καλημέρα. Καλώς σας βρήκα, καλημέρα. Είσαι λοιπόν όλα αυτά, αλλά μαμά κυρίως. Μάλλον αυτή είναι η ιδιότητα και το γνώρισμα που κυριαρχεί, έτσι. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Ο λόγος που σε έχουμε σήμερα κοντά μας είναι ακριβώς η ιδιότητα της μαμάς, που είναι μια ιδιότητα που την έχουν πολλά εκατομμύρια συνανθρώπων μας, εντός και εκτός Ελλάδος. Όλους αυτούς τους αιώνες της ύπαρξης της ανθρωπότητος, αλλά και η άλλη ειδικότητα την οποία εσύ επέλεξες να ακολουθήσεις, η ειδικότητα της διατροφολόγου-διαιτολόγου, που αυτά συνδυάστηκαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος είναι που αξίζει να μας τον περιγράψεις, να μην το διαβάσω εγώ πάλι από το διαδίκτυο. Αν και είναι πολύ ωραίο το κείμενο, αλλά νομίζω ότι εσύ θα μας τα πεις καλύτερα. Γεωργία, λοιπόν, διατροφολόγος και μαμά, πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο και γιατί ξαφνικά αρχίζεις να ασχολείσαι με κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο? Και τώρα για εσάς που μας ακούτε και παραξενεύεστε, η Γεωργία έχει φτιάξει μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο που λέγεται Mama Angelique, δηλαδή η μαμά της Αγγελικής. Αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά, αυτό είναι και το κοινό γνώρισμα, μάλλον ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε αυτό που σπούδασε και σε αυτό που έγινε στην διατροφή και στην διαιτολογία και στην μητρότητα. Ναι. Τα υπόλοιπα δικά σου. Καλώς σας βρήκα ξανά. Όλα ξεκίνησαν όταν περίπου ήταν η κόρη μου γύρω στα 3,5 έτη. Είδαμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και έτσι το κυνηγήσαμε, βλέπαμε κάποιες παραξενιές στη συμπεριφορά της, κάποιες μονοφαγίες.
Και πήγαμε και πήγαμε μια διάγνωση που μας σώκαρε λιγάκι. Πώς πήγε λίγο τη διάγνωση, είπες βλέπατε μονοφαγίες. Τι ακριβώς είναι οι μονοφαγίες για να βοηθάμε και όσους μας ακούνε τώρα? Μονοφαγίες είναι όταν ένα παιδί τρώει κάποια ελάχιστα πράγματα μόνο κάθε μέρα χωρίς να τρώει τίποτα άλλο. Μάλιστα. Πήγαμε λοιπόν σε αναπτυξιολόγο, πήραμε τη διάγνωση, μας είπε ότι είχε διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, δηλαδή αυτισμό, αλλά έβλεπε ότι είναι προς το κομμάτι της υψηλής λειτουργικότητας, δηλαδή είχε ψηλό δυναμικό. Έψαξα στο ίντερνετ πώς μπορώ να τη βοηθήσω εγώ πέρα από θεραπείες. Φαντάζομαι ότι όταν το μάθατε αυτό, γιατί όπως μας το είπες έτσι με μία ανάσα, νομίζω ότι δεν το καταλάβαμε, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Ναι. Το λένε και πολύ έτσι κόσμια και επιστημονικά, δηλαδή αυτισμός. Ναι. Φαντάζομαι ήταν σοκ για εσάς αυτό. Ήταν σοκ. Κάναμε ένα μήνα και να συνέλθουμε, κλάματα, στεναχώριες, αλλά μετά είναι αυτό που λέμε ότι δεν μας σκοτώνει, μας κάνει πιο δυνατός. Και έτσι, αποφασίσαμε να πάρουμε και την κατάσταση στα χέρια μας, δηλαδή να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί ώστε να πάει πιο μπροστά, να φτάσει στην ηλικία της, γιατί ο αυτισμός είναι αυτό το κομμάτι, ότι ήταν ας πούμε 3,5, αλλά η διάγνωση έλεγε ότι είναι 2 με 2,5, οπότε πρέπει κάπως να βάλουμε το παιδί να πάρει μπροστά. Σίγουρα θα ξεκινάγαμε θεραπείες, αλλά έψαχναμε να βρούμε... Ψάχναμε να βρούμε έναν τρόπο για να μπορέσει το παιδί να σταματήσει τις μονοφαγίες, πώς μπορούμε να τη βοηθήσουμε στο κομμάτι της διατροφής. Και εκεί ψάχνοντας βρήκαμε ότι η διατροφή χωρίς γλουτένη, ζάχαρη και κάποιες φορές και γαλακτοκομικά βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό τώρα που μας λες νομίζω ότι θα το βρουν πολύ ενδιαφέρον αρκετοί από όσους μας ακούνε, γιατί υπάρχουν πολλές δυσανεξίες στη γλουτένη έτσι, και στα άλλα προϊόντα βέβαια που τα τελευταία χρόνια εγώ δεν μπορώ προσωπικά να καταλάβω γιατί τόσο πολύ έχουν ανέβει οι αλλεργίες και όλες αυτές οι δυσανεξίες, ίσως τώρα τις ανακαλύψαμε, δεν ξέρω. Όμως πολλοί άνθρωποι ταιδεύονται πραγματικά με τη διατροφή των παιδιών. Συνειδητοποιείς λοιπόν εσύ στην προσπάθεια που κάνεις ότι εάν το παιδί, αν μάλλον στο παιδί δίνεται διατροφή έτσι προσεγμένη, χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή οτιδήποτε άλλο που μας πεις εσύ στη συνέχεια, το βοηθάει πολύ στην ανάπτυξη, σωστά? Ναι, ξεκίνησα δειλά-δειλά, το είπα στο σύζυγό μου, του λέω θα με βοηθήσεις, θέλω να ξεκινήσουμε δοκιμαστικά 1-2 εβδομάδες, να τις κόψουμε απευθείας όλες οι υδατάνθρακες, γιατί η μονοφαγία που έκανε ήταν να τρώει πολλούς υδατάνθρακες και άμυλα, δηλαδή πατάτες, ψωμιά, ρύζια. Αυτό ήταν δικό μου λάθος βασικά, γιατί έβλεπα από μικρή ότι είχε μία κλίση και εγώ αντί να προσπαθήσω να τη βοηθήσω να φάει περισσότερες τροφές, είχα σταθεί εκεί που έτρωγε μόνο, αυτά που έτρωγε μόνο. Και έτσι αυτό δυσκόλευε στην πορεία των χρόνων. Οπότε είπαμε, την πρώτη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε να τα κόψουμε και να προσφέρουμε αυτά που θέλαμε εμείς και θεωρούσαμε πιο σωστά. Θα ρωτήσω κάτι άλλο. Όσο η μικρή έτρωγε μόνο αυτό που ήθελε. Ναι. Χόρτενε με αυτό? Όχι. Όχι. Απλά επειδή είναι φυστικά, της φούσκωνε το στομάχι, μετά δεν ήθελε να τα φάει. Οτιδήποτε άλλο της προσφέραμε. Και έφτανε σε ένα σημείο το βράδυ να κάθεται να κλαίει, γιατί προφανώς πίναγε, δεν κοιμότανε καλά. Αυτά επηρεάζαν την ανάπτυξή της αυτό το κομμάτι. Γιατί όταν ένα παιδί δεν τρέφεται σωστά, δεν αναπτύσσεται και σωστά ο εγκέφαλος. Σωστό. Είναι σωστό αυτό που μας λες. Φαντάζομαι πολλοί γονείς θα το έχουν αντιμετωπίσει ή θα το αντιμετωπίζουν ήδη και σε μικρές ηλικίες. Να τρώνε κάτι, να μην τρώνε κάτι άλλο και μετά και να μην αναπτύσσονται και να έχουν προβλήματα στο πώς θα ταΐσουν τα παιδιά. Ναι. Την πρώτη εβδομάδα μόλις τους κόψαμε, προσέφερα συνέχεια, έκανα πατέντες, ας πούμε έτρωγε αυγοφέτες παλιά. Οπότε τη σκέφτηκα, λέω θα της δώσω αυγό χωρίς το ψωμί. Έκανα στο τηγάνι το σχήμα της αυγοφέτας με το αυγό το σκέτο. Για την κοροϊδέψη λίγο. Για να την κοροϊδέψει. Έπιασε. Έπιασε. Και ξεκίνησε έτσι να τρώει ομελέτα, να τρώει το αυγό της. Από παλιά έτρωγε 1-2 μπουκές μπριζόλα όταν ψήναμε έξω και έτρωγε τις περισσότερες πατάτες. Κόβοντας λοιπόν εγώ τις πατάτες, ξεκίνησα να τρώει μπριζόλα. Οπότε αρχίσαμε και το παιδί σιγά σιγά έτρωγε περισσότερο, έβαζε ποικιλία στο φαγητό της. Μέχρι που στον πρώτο μήνα όταν της είχες έπαθα το πρώτο σοκ, γιατί είχε ανεβεί 1,5 κιλό. Ήταν δηλαδή, ένιωσα εκείνη τη στιγμή ότι το παιδί του δώσε μια όθηση για να πάρει τα πάνω του, ναι. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό έγινε αρχικά με τη διατροφή. Ναι. Βέβαια από εκεί μετά, επειδή ο αυτισμός δεν είναι κάτι που είναι μόνο διατροφή, χρειάστηκε και η υπόλοιπη προσπάθεια την οποία την έχεις ακόμα και είναι σημαντικό σήμερα που μιλάμε για κάτι τέτοιο, γιατί ο αυτισμός πρέπει να πούμε δεν είναι κάτι που πρέπει να μας οδηγήσει στην παράνοια ή να αισθανθούμε τι κακό μας βρήκε ή τα παιδιά αυτά ότι θα έχουν κάποια άλλη εξέλιξη στη ζωή τους.
πολλοί άνθρωποι μια χαρά τα καταφέρνουν στη ζωή τους και έχουμε και λαμπρά παραδείγματα. Το μόνο που χρειάζεται είναι το ενδιαφέρον από εμάς. Γιατί αν εμείς τους βάλουμε στο περιθώριο, τότε τι περιμένουμε να γίνει. Εσείς λοιπόν τρέχετε τώρα με τη μικρή που μεγαλώνει, που ξεκίνησε με αυτόν τον πρώτο μήνα της προσαρμογής, άρχισε να τρώει και διαφορετικά και να βάζει και κιλά και να αναπτύσσεται. Ναι, ναι. Από εκεί και μετά. Από εκεί και μετά υπήρξε και υπάρχει ένας αγώνας συνεχής, γιατί πρέπει να βρίσκω πράγματα να ξεκινήσει να τρώει, σιγά σιγά να βάλει στη ζωή της και κάποιες άλλες τροφές. Βάλαμε στη μέση και τις θεραπείες της, να ξεκινήσει θεραπείες, και φυσικά επειδή είχαμε και φίλους που είναι μοναχοί, που είναι ιερείς, έχουμε βάλει και εκεί ένα λιθαράκι, δηλαδή έχουμε δώσει και στους Αγίους Τόπους να διαβάζουν το όνομά της. Και όλα αυτά βοήθησαν στο να φτάσει πλέον το παιδί να έχει φύγει πάνω από την ηλικία της. Είναι δηλαδή τώρα κοντά 6 και η αναπτυξιολόγος μας είπε ότι έχει γίνει γύρω στα 7-8 έτη το μυαλωδάκι της. Πολύ καλό είναι αυτό. Καμαρώνετε κι εσείς και ναι, προσπάθειά σας δεν πήγαν. Ναι. Είναι εξίσου σημαντικό να τονίσουμε ότι στις δύσκολες ώρες, αυτό που λέμε εμείς συχνά εδώ και δεν το λέμε ακαδημαϊκά ούτε φιλοσοφικά, στις δύσκολες ώρες ο Θεός είναι πιο κοντά μας. Έτσι είναι. Φτάνει να το συνειδητοποιήσουμε και να το καταλάβουμε ότι είναι δίπλα μας. Ο Θεός δεν τιμωρεί, παιδαγωγεί. Και κάποια στιγμή μπορεί να μας δώσει κάτι που να μας φαίνεται ασήκωτο, που τελικά να μην είναι, και αυτό το όποιο βάρος ή όποια δυσκολία να αποδειχθεί τελικά η σωτηρία ή μεγάλη για όλους μας. Φαντάζομαι ότι και εσύ θα έχεις βιώσει κάτι τέτοιο, και με τη μικρή και με την εξέλιξή της, γιατί αναμφισβήτητα η πίστη μας είναι αυτή που μας κρατάει. Ίσως κάποιες ώρες να έφτασες και εσύ σε όρια απελπισίας και απόγνωσης ανθρώπινο. Αλλά η πίστη στο Θεό δεν είναι αυτή που τελικά σε κρατάει λίγο περισσότερο, να μην ξεφύγεις. Ναι, θα σου πω το μότο που είναι γενικώς γνωστό, ότι όταν ό,τι μας δίνει ο Θεός δύσκολο, μας δίνει και δύναμη να το ανταπεξέλθουμε. Στην αρχή, ναι, τα είδαμε λίγο βουνό, αλλά μετά στην πορεία, τώρα, ας πούμε, αν μου πεις, αν είχες τη δυνατότητα και σου έλεγε κάποιος το παιδί να ήταν τυπικής ανάπτυξης και να μην είχες ποτέ αυτό το θέμα, θα σου λέγα όχι, γιατί είναι σαν να μου έχει δώσει ο Θεός έναν άγγελο. Έχω μάθει τόσα πολλά πράγματα από αυτή τη δύναμη που είχε αυτό το παιδί, που δεν θα την άλλαζα με κανένα παιδί τυπικής ανάπτυξης. Δηλαδή, είναι ο άγγελος στην οικογένειά μας, γι' αυτό και το όνομά της, δηλαδή δεν είναι τυχαίο, πιστεύω. Είναι σπουδαίο παιδί, είναι όλους να τους αγκαλιάσει, είναι τρομερή. Μπορώ να μιλάω για όλες γιατί... Και πολύ καλά κάνεις, έτσι πρέπει. Και αξίζει πραγματικά, γιατί δίνει ζωή, της δίνει ζωή. Αυτά είναι συνδεδεμένα άρρηκτα και πραγματικά είναι ο δικός σου αγώνας και η δική σου προσπάθεια, η οποία όμως δεν σε οδήγησε να κλειστείς τον εαυτό σου, αλλά το εξωτερήκευσες. Ναι. Και έτσι σε μάθαμε. Ναι. Πες μας λοιπόν ποιο ήταν το ακόμα πιο επόμενο βήμα, δηλαδή. Γιατί αρχικά, εντάξει, στέκεσαι το παιδί, προσπαθείς να κόψεις αυτά που έτρωγε για να της αλλάξεις διατροφή, σε βοηθάνε οι σπουδές που έχεις για να μπορείς να το κάνεις, ίσως κάποιοι άλλοι γονείς να δυσκολεύονται σε αυτό, αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι πιο ειδικοί να ζητήσουν μια πληροφορία και μια βοήθεια και θα την βρούνε, και αμέσως μετά κάνεις και ένα άλλο βήμα. Ναι, με βοήθησε μια κοπέλα, η προγραμματίστρια μου έστειλε το site, τη Θεοδοσία. Είπα, θα τη μνημονεύσω, είναι πολύ καλό παιδί. Πίστευε σε μένα και μου είπε να ξεκινήσουμε, μου έφτιαξε το site, μου είπε να ξεκινήσουμε να μάθει ο κόσμος ότι η διατροφή μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολλές καταστάσεις. Και έτσι ξεκίνησα να φτιάχνω συνταγές και να τις δίνω, να μαθαίνει ο κόσμος ότι υπάρχουν και άλλες διατροφές, δεν είναι ανάγκη να είναι όλα με ζάχαρη, όλα με αλεύρι ή οτιδήποτε. Υπάρχουν πάρα πολλοί μέθοδοι που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο να μάθει ο κόσμος να τρέφεται πιο σωστά και να βοηθηθεί πολύ και η υγεία του. Και πλέον εδώ μιλάμε ευρύτερα για όλους, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι σημαντικό. Τι μπορούμε να κάνουμε, για πες μας μερικές απλές οδηγίες, συμβουλές. Είναι εύκολο καταρχήν να αφήσουμε αυτές τις ουσίες στο πλάι. Η ζάχαρη νομίζω υπάρχει σχεδόν παντού. Θα την καταστήσει η ζάχαρη με το μέλι ή με κάποια άλλα φυσικά γλυκαντικά. Όπως είναι οι χουρμάδες, που είναι ένα φυσικό φρούτο. Μπορείς να φτιάξεις πολλά γλυκά. Είναι εξαιρετικό. Και πολύ θρεπτικό. Μπορείς, ας πούμε, να το χρησιμοποιήσεις ως βάση σε κάποιο γλυκό. Ή μπορείς να το βάλεις ως γλυκαντική ύλη. Το μέλι. Εμείς τρώμε άπειρα κιλά μέλι. Να αντικαταστήσετε το λάδι με το βούτυρο, ειδικά τα σπορέλαια που έχουν πολλά ωμέγα 6, ανεβάζουν τη γλυστερίνη, οπότε...
Με εντυπωσιάζει αυτό που λες, γιατί χρόνια τώρα προσπαθούσα να μας πείσουν ότι αυτά τα φορέλια είναι τα καλά. Τα πλούσια σε πολύ ακόρεστα και δεν ξέρω εγώ τι. Όχι, όχι. Τελικά δεν είναι τόσο καλά. Όχι, έχουν αλλάξει οι έρευνες πλέον, γιατί υπάρχει και στο κομμάτι της επιστήμης, ξέρετε, το θέμα χρήματος. Δηλαδή, πολλές έρευνες είναι χρηματοδοτημένες. Εγώ αυτό που προτείνω συνέχεια είναι τα φυσικά προϊόντα, δηλαδή τα ανεπεξέργαστα. Είναι το μέλι, είναι το αυγό, είναι το κρέας, το βούτυρο, είναι τα ψάρια, τα φρούτα, τα λαχανικά. Δηλαδή μόνο αυτά να έχεις φτιάξει το μενού της μιας μέρας χωρίς καν να βάλεις κάτι άλλο μέσα. Ενδέχεται κάποιος να μας πει ότι ζούμε και σε περίεργες εποχές, ότι όλα αυτά μπορεί να έχουν μεγαλύτερο κόστος. Έχουν μεγαλύτερο κόστος, αλλά νομίζω ότι μπροστά στο κομμάτι της υγείας δεν σε επηρεάζει το κόστος τόσο πολύ. Δηλαδή, γιατί στο βάθος χρόνου. Μπορείς να κόψεις από κάπου αλλού. Ναι. Εμείς προσωπικά έχουμε πολύ καιρό, ας πούμε, να βγούμε έξω, αλλά δεν θα άλλαζα με τίποτα την πορεία της υγείας της κόρης μου και να προτιμούσα να βγαίνω έξω. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά που μας λες μπορούμε να αλλάξουμε στη διατροφή μας και μπορούμε να την προσαρμόσουμε. Και μάλιστα. Νομίζω ότι η Εκκλησία μας έχει δώσει και ωραίους κανόνες διατροφής. Δηλαδή, αν ακολουθήσουμε το πρόγραμμα της νηστείας της Εκκλησίας, θα μας βοηθήσει να είμαστε καλά και στην υγεία μας. Ίσως επειδή ακριβώς δεν το τηρούμε, να έχουμε δει και πολλά προβλήματα. Αυτή είναι μια δική μου τοποθέτηση, δεν είναι επιστημονική βεβαίως, αλλά την βλέπω στην καθημερινότητα. Εσύ ασχολείσαι και με τα νηστήσιμα προϊόντα. Ναι. Δηλαδή, τώρα που έχουμε μια περίοδο νηστήσιμη, προσπαθείς να έχεις. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μου είπες, αλλά είναι και νηστήσιμα, έτσι. Ναι, προσπαθώ να φτιάξω συνταγές. Αυτό είναι ένα κομμάτι δύσκολο στην πλευρά της νηστείας που έχουμε κολλήσει όλοι στο ότι η νηστεία πρέπει να τρώμε οτιδήποτε έχει σχέση με γλουτένη. Δηλαδή, χωρίς γλουτένη δεν γίνεται νηστεία. Δηλαδή, ζυμαρικά και όσπρια και τέτοια. Ζυμαρικά, όχι, ζυμαρικά, το ψωμί. Δηλαδή, βλέπω ανθρώπους που νηστεύουν και από το πρωί στο βράδυ θα φάνε σπανακόπιτα, μετά θα φάνε κουλουράκια, μετά θα φάνε. Μακαρόγια, δηλαδή από το πρωί στο βράδυ είναι νηστήσιμα, αλλά από πλευράς αλευρίου έχουν πάρα πολύ. Σου είναι αυτό στην διατροφή, στον οργανισμό, τι μας κάνει μάλλον, μας παχαίνει, τελικά τι γίνεται. Κοίτα, δεν είναι ο άνθρωπος προφαγών, δηλαδή είναι παφάγο. Παλιά δεν ενοχλούσε τόσο πολύ η γλουτένη, γιατί την είχαμε πολύ περιορισμένη στο διατροφολογιό μας. Δηλαδή υπήρχαν άλλα τρόφιμα που τρώγαμε, αλλά επειδή πλέον είμαστε πολύ δύσκολα όλοι οικονομικά και η γλουτένη άτιμη φουσκώνει το στομάχι. Έτσι. Μας παραμυθιάζει δηλαδή ότι χορταίνουμε. Ναι, ακριβώς. Και ο κόσμος επειδή πεινάει και στην νηστεία πεινάς παραπάνω, έτσι είναι, κοιτάνε να χορτάσουν την πείνα τους τρώγοντας ψωμί ή μακαρόνια. Έψαξα λοιπόν, ψάχνω να βρω συνταγές που να μην έχουν γλουτένη μέσα, αλλά να είναι νηστήσιμες. Όπως, παράδειγμα. Τι θα μπορούσες να μας πεις δηλαδή. Μπορείς να κάνεις λαδιθακευτέδες. Μπορείς να κάνεις ξουπιές, ας πούμε, κοκκινιστές με ριζάκι. Μπορείς να φτιάξεις και για γλυκό. Έχω, ας πούμε, φτιάξει το τελευταίο γλυκό που έφτιαξα, ήταν μια τούρτα με φράουλα. Τούρτα νηστήσιμη. Νηστήσιμη, δεν έχει ίχνος αλεύρι και έχει μόνο μέλι και γάλα καρύδας. Ξέρεις, είναι της μόδας τα τελευταία χρόνια να πούμε για όλα τα νηστήσιμα γλυκά που τα βλέπουμε και σε σαχαροπλαστεία. Αλλά εγώ πάντα έχω μία φοβία για αυτά. Η πρώτη φοβία είναι ότι δεν είναι 100% νηστήσιμα. Δεν είναι, όχι. Γιατί μάλλον χρησιμοποιούν και υλικά που δεν είναι νηστήσιμα ή τα βαπτίζουν νηστήσιμα. Η δεύτερη φοβία είναι ότι τελικά για να έχουν μια τέτοια άρτια εμφάνιση και μια υπέροχη γεύση, μήπως όλα αυτά που βάζουν μέσα, ακόμα και αν είναι νηστήσιμα στο όνομα, ως συνθετικά υποκατάστατα μας κάνουν κακό. Ναι, φυσικά. Τα περισσότερα προϊόντα που θα δείτε τώρα που λένε ότι είναι αφυτικά ή οτιδήποτε, αν κοιτάξετε πίσω τα συστατικά θα δείτε ότι έχει μέσα γάλα, έχει ορογάλακτος, πρωτεΐνες γάλακτος. Αυτό λέει δεν είναι νηστήσιμα. Το έχουν πάρει από το γάλακτο, έτσι το βλέπουμε και ορογάλακτος και πρωτεΐνες γάλακτος. Ναι. Αλλά δυστυχώς υπάρχει άγνοια από τον κόσμο. Επειδή θέλουν να καλύψουν την ανάγκη τους, ας πούμε, να φάνε τη σαντιγή τους ή το γλυκό τους, προτιμούν να το φάνε. Και λένε, α, είναι νηστήσιμο γιατί το είδα στο τάδε μοναστήρι, είναι νηστήσιμο γιατί δεν έχει γάλα. Δεν είναι έτσι όμως, δεν είναι νηστήσιμο. Δηλαδή, αν θες να κάνεις κάτι νηστήσιμο, θα πρέπει να το κάνεις αυτής εξ αρχής μόνος σου. Όπως, ας πούμε, θέλω να κάνω την τούρτα. Έφτιαξα μόνη μου το γάλα καρύδας, το οποίο γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Πήρες την καρύδα και την έκοψες, πού και πώς το κάνεις, το έφτιαξα μόνη μου, όχι. Πολύ εύκολο, παίρνεις τριμμένο δακάριδο, ή δακάριδο που έχει το σακουλάκι 90 λεπτά.
Και βάζει αναλογία ένα φλιτζάνι καρύδα, ενδοκάριδο σε ένα μπλεντεράκι μαζί με δύο φλιτζάνια βραστό νερό, το αλέθεις ας πούμε για 10 λεπτά, το σουρώνεις μετά και είναι τέτοιμο. Το γάλα καρύδας γίνεται, δηλαδή για τη μαγειρική, το οποίο το έχεις εσύ και δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Ναι, ακριβώς, και το χρησιμοποιείς όπου θέλει και μπορείς να βάλεις γάλα, βάζεις αυτό. Το οποίο και δεν σημαίνει και δεν προκαλεί αλλεργίες. Τίποτα, όχι, είναι καλό. Πολύ καλό. Μάλιστα. Γενικά η καρύδα είναι ένας διατροφικός θησαυρός. Είναι λίγο άγνωστη σε εμάς στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ διαδεδομένη. Ξέρεις, όπως άγνωστη είναι και οι χουρμάδες που λέγαμε νωρίτερα. Ναι, γενικά. Ναι. Εγώ τους βλέπω καθημερινά όταν βρίσκομαι στην Αγία Γη, γιατί εκεί παράγονται κατά κόρον και είναι και πολύ νόστιμοι και είναι πολύ θρεπτικοί. Και συνειδητοποίησα και εγώ τα τελευταία χρόνια πως οι Άγιοι μας, οι ασκητές, ζούσαν με 2-3 χουρμάδες μία ολόκληρη εβδομάδα. Αυτό το μικρό φρουτάκι με το μεγάλο κουκούτσι, γιατί πιο πολύ είναι το κουκούτσι παρά το ψαχνό επάνω στο χουρμά, έχει επάνω, και νομίζω εσύ θα μας το πεις καλύτερα από την δική σου γνώση, έχει όλα τα συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός για να ζήσει. Έχει τόσα θρεπτικά συστατικά που όντως κράταγε τους ασκητές μας. Η χάρη του Θεού και αυτή η ελάχιστη τροφή που ήταν πολύ ευλογημένη, γιατί η χουρμαδιά ζει μες στην έρημο, χωρίς νερό, χωρίς τίποτα. Και φτιάχνει αυτούς τους λίγους καρπούς με τους οποίους ζούσαν με νηστεία, προσευχή, άσκηση. Αυτό το λίγο καρπό και τη θεία κοινωνία η Αγία μας. Είναι τρομερό φρούτο οι χρουμάδες και μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις πολύ στο κομμάτι της διατροφής. Δηλαδή ακόμα και σε φαγητό μπορείς να φτιάξεις ένα υγρό που το λένε οξύμελι, το οποίο μπορείς να βάλεις μέσα χρουμάδες, να το βάλεις σε σαλάτες, να το ψιλοκόψεις, να το βάλεις, να κάνεις κάτι πιο εξωτικό. Ακόμα στα γλυκά είναι ένα πολύ καλό φρούτο, το οποίο επειδή έχει και ένα σαν άρωμα βανίλιας όταν το τρως, όταν θα το φάει, ο άντρας μου ας πούμε το προτιμάει πάρα πολύ στην νηστεία, τρώει με τα κιλά. Θέλει γλυκό, αντί να φάει σοκολάτα θα φάει ένα χουρμά. Και έχει πολλά φυσικά ζάχαρα, δεν έχει τίποτα. Μιλάμε πάντα για το φυσικό χρώμα, έτσι. Δεν μιλάμε για τους αποξηραμένους που έχουν βάλει γλυκόζι. Μιλάμε για τους φυσικούς φρέσκους χρωμάδες, βασιλικούς που λένε. Τους βασιλικούς, ναι. Τους βασιλικούς και όχι μόνο. Τους βρίσκεις στο εμπόριο και πραγματικά, άμα ψάξεις, τους βρίσκεις σε ποικιλία τιμών, γιατί το ξέρω. Οι φρέσκοι χρωμάδες υπάρχουν, έρχονται και με 2-3 χρωμάδες πραγματικά μπορείς να περάσεις πολύ ωραία. Η καρύδα λοιπόν είναι ένα υλικό που δεν την ξέρουμε και αυτή στην Ελλάδα πάρα πολύ. Άλλες χώρες την έχουν ως κατεξοχήν στη μαγειρική τους, έτσι. Ναι, ναι. Ποιο άλλο υλικό έτσι μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολύ οι ακροατές? Η καρύδα είπε ένα, φτιάχνουμε το γάλα καρύδας, οπότε αμέσως φέρει το άλλο το γάλα. Από την καρύδα παίρνεις και το λάδι. Υπάρχει και το λάδι που πάλι το αγοράζεις. Όχι, το αγοράζεις, δεν μπορείς να το φτιάξεις. Πολύ δύσκολο. Το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στη μαγειρική, ειδικά αν πάρεις, εγώ παίρνω άοσμο γιατί δεν μου αρέσει πολύ η μυρωδιά της στο λάδι. Παίρνω άοσμο και έτσι το χρησιμοποιώ και αν θέλω καμιά φορά να τηγανίσω, να σοτάρω, να βάλω σε γλυκό, να κάνω σοκολάτα. Γιατί μπορείς να κάνεις και δική σοκολάτα πολύ εύκολα με το λάδι καρύδας. Μάλιστα, νομίζω ότι τώρα μας ανοίγει την όρεξη και είναι και περίοδος τέτοια, είναι και ώρα τέτοια. Που πολύ θα θέλαμε να όλα αυτά που μας λες να τα έχουμε μπροστά μας. Όμως είναι πιο σημαντικό σήμερα να αφυπνιστούμε λίγο, ναι, και να καταλάβουμε τι πραγματικά συμβαίνει και τι μπορούμε να κάνουμε. Με απλά λόγια μας λες ότι αν πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας μπορούμε να αλλάξουμε τη διατροφή, ναι, και μπορούμε να αλλάξουμε με απλά βήματα. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγο παραπάνω χρόνος, φαντάζομαι, να αφιερώσουμε, έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι όλη μέσα στην κουρίνα και πλένω και μαγειρεύω. Αλλά εντάξει, μ' αρέσει κιόλας βέβαια να το κάνω. Μ' αρέσει να περιποιούμε τους άλλους. Και μ' αρέσει να μεταδίδω και γνώση. Δηλαδή, άμα είμαι κάποια στιγμή και σκέφτομαι και λέω, θα κάνω αυτή τη συνταγή, μετά μου έρχεται στο καπάκι άλλη, και φτάνω μέσα σε μια μέρα να φτιάξω 6 συνταγές. Και έτσι. Μετά μ' αρέσει να τη διαδίδω. Έφτιαξα αυτή, πέτυχε. Πρώτα το πείραμα, το πειραματόζω είναι ο άντρας μου. Δηλαδή, δοκιμάσει πρώτα να δει αν είναι ωραίες. Του λέω εγκρίνω, ανεβάζω. Και πάει έτσι. Δοκιμάζει για 2 φορές πρώτα για να δεις ότι είναι εντάξει, ας πούμε. Και ναι, μετά ναι. Να τη δουν εκεί οι υπόλοιποι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Δίνεις λοιπόν μια εναλλακτική αρχικά στους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν να φτιάξουν κάτι για να γλιτώσουν από αυτές τις δυσανεξίες και τα προβλήματα, τις αλλεργίες. Και εκεί υπάρχουν εναλλακτικές, έτσι. Ναι. Δεν αισθάνονται κάποιοι ότι τέλειωσε ο κόσμος όλος και θα πρέπει να φάμε μόνο ένα πράγμα και τίποτα άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλές. πολλές φορές μου στέλνουν και μηνύματα και μου λένε
Κάνεις με αυγό, μπορείς να κάνεις καμιά στέγη χωρίς αυγό γιατί έχουμε αλλεργία. Κάνεις με γάλα, μπορούμε να βάλουμε γάλα, να βάλουμε γάλα καρύδας. Και έτσι δέχομαι, ας πούμε, συσταγωγικά παραγγελίες για το τι συνταγές να φτιάξω. Υπάρχουν για όλους συνταγές και στο blog έχω πάρα πολλές συνταγές που να καλύπτουν σχεδόν τους πάντες. Είπαμε ότι αντί για γάλα μπορείς να βάλεις το γάλα καρύδας. Ναι. Αντί για αυγό, τι θα βγάλεις όμως, ποιο άλλο υλικό είναι αυτό που θα μπορούσε να μπει στη θέση του αυγού? Πολλοί χρησιμοποιούν σπόρους από τσία, μπορούν να βάλουν μπανάνα. Εγώ δεν το πολύ χρησιμοποιώ. Δηλαδή, αν είναι κάτι που να θέλει αυγό, θα κάνω κάποια άλλη συνταγή που να μην έχει αυγό. Συνήθως το αυγό μπαίνει σε συνταγές χωρίς γλουτένη γιατί λείπει ο διαγκωτικός παράγοντας της γλουτένης. Γιατί η γλουτένη δρώει σακόλα. Όπως φουσκώνει ένα μείγμα, το αφήνει και μένει όρθιο. Άμα βάλεις αλεύρι χωρίς γλουτένη και δεν βάλεις αυγό μέσα, πέφτει. Γιατί δεν έχει την κόλλα, δεν έχει αυτό το περιστατικό. Και πολλά από τα φαγητά ή μόνο τα γλυκά τα αντιστήσιμα δεν είναι πολύ φουσκωτά. Ναι. Άμα, ειδικά αυτά χωρίς γλουτένη. Άμα βάλεις γλουτένη, πάει κούτσα κούτσα, μου βάλεις λίγο μπέικινγκ και τέτοια, φουσκώνει το κέικ. Κάπως από εδώ, κάπως από εκεί. Ναι. Αυτή τη στιγμή η εμπειρία σου είναι με το διαδίκτυο, πόσο καιρό που φτιάχνεις συνταγές και τις βλέπει ο κόσμος? Έχω από το Νοέμβρη του 2014 τη σελίδα μου. Οπότε 1,5 χρόνο περίπου μπορούμε να πούμε έτσι χοντρικά. Ναι. Η ανταπόκριση του κόσμου ποια είναι? Πιο πολλοί είναι οι άνθρωποι που έχουν ένα πρόβλημα με τις γλουτένες και με αυτά. Άνθρωποι που θέλουν υγιεινή διατροφή, άνθρωποι που ψάχνουν τα νηστίσιμα, τι ακριβώς? Έχει ένα μεγάλο εύρος. Κοίταγα προχθές τα στατιστικά του blog μου και κοιτάω ότι είναι συνήθως γυναίκες από 25 μέχρι 54 χρονών. Δεν απορώ που είναι κυρίως γυναίκες. Σε πρώτη φάση τώρα. Θα ήταν παράξενο να μας πεις ότι είναι πιο πολύ άνθρωποι. Υπάρχει ένα εύρος, ας πούμε, αν κρίνω από τα like στις συνταγές μου, έχω τα περισσότερα like σε δύο άκρα αντίθετα πράγματα που έχω φτιάξει. Ας πούμε, έχω φτιάξει τα μελομακάρονα το Χριστούγεννα, το οποίο ήταν μόνο με αμύγδαλο, και έφτιαξα και το τσουρέκι τώρα τα πασχαλινά. Αυτά τα δύο έχουν τα πιο μαζεμένα like, ας πούμε, στο ίντερνετ, τα οποία είναι, είπαμε, άκρως αντίθετα. Γιατί? Γιατί το ένα είναι με ζάχαρη, ας πούμε, γιατί μου ζητάγανε να κάνω τσουρέκι με ζάχαρη και γλουτένη, και το άλλο είναι με μέλι και αλεύρι αμυγδάλου. Είναι καμία σχέση το ένα με το άλλο. Το δεύτερο είναι αυτό που είναι με το γάλα. Τα μελομακάρονα, ναι, είναι μόνο με αλεύρι και αμυγδάλου και μέλι. Και μέλι. Και αυτά είναι νηστίσιμα. Και αυτά είναι νηστίσιμα. Και το τσουρέκι. Το τσουρέκι, έχω πολλές συνταγές για τσουρέκι. Αυτό που έχει κάνει θράψη είναι το κλασικό τσουρέκι του Πάσχα. Το οποίο είναι νηστίσιμο ή μη νηστίσιμο? Όχι, αυτό είναι αρτίσιμο, αλλά έχω και νηστίσιμο. Και πες μας για το νηστίσιμο λίγο, πώς θα μπορούσα να το κάνω, γιατί αυτό αξίζει να το πούμε στους ακροατές. Θα μπορούσα να κάνω ένα γλυκό πριν το Πάσχα, και γιατί όχι να τους πεις και για το Πάσχα μετά. Ναι. Είναι ωραίο γλυκισμό έτσι και το τσουρέκι, και αν το κάνεις με τα δικά σου υλικά είναι ακόμα καλύτερο. Γιατί στο εμπόριο έχω δει κάποιες έτσι τις πινακιδούλες που βάζουν πίσω τα αυτοκολλητάκια με τα συστατικά, τα μισά δεν καταλαβαίνω τι λένε. Ναι. Νούμερα, χημικά, κάτι δισόξι, θα σου πω κάτι. Βασικός κανόνας. Όταν κοιτάμε συστατικά, να παίρνουμε ένα προϊόν που καταλαβαίνουμε τι γράφει. Δηλαδή, άμα δούμε ότι γράφει ένα σωρό πράγματα και λέμε τώρα τι είναι αυτό, δεν το παίρνουμε, δεν το τρώμε. Κοιτάμε να πάρουμε πράγματα που είναι φυσικά. Ας πούμε, στο τσουρέκι δεν έχω τίποτα, ούτε από γαλακτοματοποιητές, ούτε τίποτα. Έχει μέσα λάδι καρύδας, έχει μέσα το γάλα καρύδας, χυμό, φρέσκο από πορτοκάλι, ξύσμα. Okay, έχει αλεύρι, αλλά υπάρχει κόσμος που θέλει να φάει. Μπορείς να το κάνεις με μέλι, αντί για ζάχαρη. Είναι πολύ, πολύ καλό και δεν καταλαβαίνεις κιόλας και τη διαφορά, βέβαια. Ωραία, κοίταξε, τι θα κάνουμε τώρα. Δεν μπορέσουμε να την καταλάβουμε τη διαφορά, αλλά τουλάχιστον την περιγράψουμε. Πώς θα μπορούσαν να φτιάξουν κάποιοι που μας ακούνε τώρα το νηστίσιμο τσουρέκι? Να πω αναλυτικά τη συνταγή. Άμα να τη θυμάσαι απ' έξω, γιατί όχι. Θέλει να πάρουν ένα χαρτί και Θα την επαναλάβεις μετά από λίγο. Τώρα φαντάζομαι ότι το ακούνε όλοι σαν έκπληξη, γιατί δεν το περιμένουν τέτοια ώρα. Αλλά γιατί όχι. Μια νηστίσιμη συνταγή για τσουρέκι ακούγεται και αρκετά δελεαστική. Λοιπόν, θέλουμε 640 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκια όμως. Εγώ παίρνω ένα σε μόφη συσκευασία, δεν κάνει να πω φίρμα. Δεν κάνει να πω φίρμα, αυτό που χρησιμοποιεί. Μπράβο. Θέλουμε 160 ζάχαρη γραμμάρια. Εγώ βάζω καστανή, δεν θέλω να παίρνω την επεξεργασμένη τη λευκή, αλλά ο κόσμος μπορεί να βάλει ό,τι θέλει.
Θέλει 40 γραμμάρια ενδερτοποιημένη. Σε αυτή τη συνταγή δεν μπορώ να σας την πω από το διαδίκτυο. Θα πρέπει να τη δείτε. Γιατί είναι λίγο περίεργο. Είναι ένα μείγμα σιροπιού ζάχαρης, το οποίο μπαίνει στα τσουρέκια, το φτιάχνουμε μόνοι μας και το βάζουμε και κρατάει τα τσουρέκια να είναι μαλακά πολλές μέρες. Αυτό δεν υπάρχει στο εμπόριο ή υπάρχει και στο εμπόριο? Υπάρχει, μπορεί να το πάρει κάποιος, είναι πάρα πολύ ακριβό, είναι πάρα πολύ φτηνό να το φτιάξεις. Έτσι. Συγγνώμη. Βάζουμε 40 γραμμάρια από αυτή τη ζάχαρη, θα βρείτε τις οδηγίες στο site μου, πώς να τη φτιάξετε. Βάζουμε 350 γραμμάρια σε υγρά. Εγώ προτιμώ να βάλω 150 γραμμάρια φρέσκο χυμό και 200 σε γάλα καρύδας που φτιάχνω μόνη μου. Όπως μας το είπες νωρίτερα. Ναι, μπορεί βέβαια κάποιος να βάλει μόνο γάλα καρύδας ή μόνο χυμό. Το προτιμώ να υπάρχει και η μυρωδιά του πορτοκαλιού μέσα. Βάζουμε ξύσμα από ένα πορτοκάλι, μισό κουταλάκι γλυκού μαχλέπι, μισό κουταλάκι του γλυκού κακουλέ, βανίλια, βανίλια σε σποράκια ή εκχύλισμα, δεν χρησιμοποιώ βανιλίνη. Σκόνη. Ναι, δεν χρησιμοποιώ βανιλίνη γιατί είναι χημική και επηρεάζει τα νευρολογικά, οπότε την αφαίρεσα και από το παιδί. Οπότε πώς τη βρίσκω αυτή τη βανίλια? Είναι στα σοκολάκια, ναι, υπάρχει. Και υπάρχει και σε κάποια σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι πολύ πιο φθηνά, υπάρχει και στα μπαχαράδικα. Πώς τη ζητάνε? Βανίλια, φυσική βανίλια. Είναι μαύρη. Είναι σαν κλαδάκι δηλαδή, κάπως έτσι, σαν αποξηραμένο. Ναι. Και υπάρχει και το εκχύλισμα, άμα βαριούνται να πάνε να πάρουν ή οτιδήποτε, υπάρχει και εκχύλισμα βανίλιας που μπορούν να βάλουν. Δηλαδή η βανίλια αυτή που βλέπω, η άσπρη σκόνη, είναι χημική. Λέγεται, ναι, λέγεται βανιλίνη και έχει βρεθεί από έρευνες ότι κάνει κακό στα νευρολογικά. Οπότε εμένα το παιδί μου είχε θέμα με τα νευρολογικά, οπότε την απέκλεισα. Έφυγε και αυτή από μέσα. Έφυγε, ναι. Είπαμε φυσικά, τα πάντα φυσικά. Όσο μπορούμε, τουλάχιστον βέβαια. Θέλουμε 50 γραμμάρια λάδι καρύδας ή αν δεν έχετε ή το θεωρείτε ακριβό, μπορείτε να βάλετε κάποιο αραβοστέλαιο. Αραβοστέλαιο, σπορέλαιο, δεν ξέρω. Είναι μικρό το ποσό, δηλαδή 50 γραμμάρια δεν είναι τίποτα. Επειδή προηγουμένως λέγαμε ό,τι λέγαμε, οπότε έχει μια πολύ μικρή ποσότητα. Ναι. Για να θυμηθώ τι άλλο. Μια τσιμπιά αλάτι. Και θέλουμε και 45 γραμμάρια φρέσκια μαγιά ή 15 γραμμάρια ξηρή. Εγώ τα βάζω όλα στο μίξερ, τα ζυμώνω. Μπορεί να τα ζυμώσετε και τα χέρια, απλά είναι πιο δύσκολο. Τα ζυμώνουμε στο μίξερ τόσο ώστε να ξεκολλήσει τελείως αυτά τη χώματα του μίξερ και να σηκωθεί η μπάλα πάνω στο γάτζο. Θέλει καλό μίξερ. Από εκεί και πέρα κάνουμε. Αλλά θέλει κάμποση ώρα. Κάνα δεκάλεπτο, τέταρτο. Μετά το αφήνουμε φουσκώνει, πλάθουμε μετά τα τσουρέκια μας και τα φουρνίζουμε στους 160 για περίπου 30 με 40 λεπτά αναλόγως του μεγέθους. Τώρα όσοι δεν καταλάβατε ή δεν τα προλάβατε, υπάρχουν και στο διαδίκτυο, θα πούμε πάλι τη διεύθυνση που μπορούν να το βρούνε, τη συνταγή της συγκεκριμένης. Η συνταγή λέγεται τα τσουρέκια της Κίνθιας στο blog. Είναι από ένα κοριτσάκι που δεν τρώει ούτε αυγά ούτε γαλακτοκομικά και το αφιέρωσε σε αυτή. Γιατί ουσιαστικά και οι μαμάδες που απέχουν είναι σαν να νηστεύουν. Σωστό. Ξέρω πώς είναι αυτό. Είναι το πρόβλημα με τα γαλακτοκομικά, το έχουν πολλά παιδάκια. Οπότε και κυρίως οι μαμάδες που θυλάζουν, που δεν μπορούν ούτε αυτές να φάνε γαλακτοκομικά, είναι ένας αγώνας για αυτές. Άρα και οι μαμάδες αυτές μπορούν να βρουν κάποιες ωραίες συνταγές. Ναι. Που θα μπορέσουν λίγο έτσι να γευθούν κάτι στην παράξενη ήδη διατροφή τους. Πες το όνομα του site, πώς το βρίσκονται. Είναι www.mamangelic.com. Είναι μεσές το τέλειο του χειμεριού. Μεσή, ωραία, ναι. Θα το βρει ο κόσμος, θα το ψάξει, θα το ξαναπούμε και στο μαμά της Αγγελικής σημαίνει το Mamangelic. Για να το βρουν πιο εύκολα. Είναι η αδερφή όλοι, είπαμε. Ναι. Μπαίνει λοιπόν ο κόσμος, υπάρχει το ενδιαφέρον έτσι όπως μας είπες, υπάρχει από σένα το ενδιαφέρον και ο μεγάλος δοκιμαστής είναι ο σύζυγος. Ναι. Η μικρή. Και η μικρή τώρα τελευταία ό,τι φτιάχνω μου λέει τι είναι αυτό μαμά, να ρίξω κι εγώ λίγο από εδώ, να ρίξω από εκεί και δοκιμάζω τα περισσότερα. Όχι όλα βέβαια, ας πούμε ψάρι δεν μου έχει φέρει ποτέ, αυτός είναι ο στόχος μου να... Ακόμα, ναι. Θα τολμήσω να πω εγώ. Ακόμα, όμως έχει δεν ξεκινήσει... Δεν της αρέσει, έχεις δοκιμάσει και δεν θέλει δηλαδή. Δεν θέλει, όχι, αρνείται πεισματικά. Μέχρι πέρυσι δεν είχε φάει και λαχανικά, ναι, είναι απορίας άξιο, αλλά τρώει φρούτα, αλλά δεν είχε φάει λαχανικά. Φέτος έχει αρχίσει και τρώει. Να ρωτήσω κάτι λίγο σχετικό και άσχετο ταυτόχρονα με ό,τι λέμε. Γιατί κάθε παιδί
είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, όπως όλοι μας. Ναι. Και κάθε ένας μας έχει ιδιαιτερότητες στη διατροφή του. Πολλοί δεν πιστεύουν ότι ένα παιδί μπορεί να έχει ιδιαιτερότητες από τα πρώτα του χρόνια. Αυτό συμβαίνει όμως ή όχι? Φυσικά, όλοι έχει προτιμήσεις. Έτσι, ως χαρακτήρας, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω παιδάκια που τρώνε πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε καλύτερα να τον τίνεις παρά να τα ταΐζεις. Και ξέρω και παιδάκια που κάνουν τρομερές αφαγιές. Όπως, να, ας πούμε, η κόρη μου που όταν ήταν μικρή ζούσε με ελάχιστα πράγματα. Φυσικά, αυτά δεν ήταν προς. Την οδηγούσαν σε άλλες καταστάσεις. Δηλαδή, τα κλάματα, τα ανεξήγητα και τα σχετικά. Αλλά θα πω κάτι που είναι βασικό. Αν ένα παιδάκι κάνει μονοφαγίες ή τρώει πάρα πολύ λίγο. Βασικό που πρέπει να προσέξετε είναι να μην τρώει πολλούς υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες υπάρχουν στις πατάτες, στα ρύζια, στα μακαρόνια, στα ψωμιά. Συνήθως τα παιδάκια αυτά που τρώνε λίγο ή κάνουν μονοφαγές έχουν μονή με αυτά. Δηλαδή προτιμάνε να είναι με αυτά και τίποτα άλλο. Αν δεν πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας να φτιάξετε τη διατροφή του παιδιού, αυτό θα βιαιωνιστεί. Οπότε εκεί τι κάνεις, η δυναμική λες πιένει, εξαφανίζεις το ψωμί. Η δυναμική είναι να κάνεις το εξής. Κάθεσαι, γράφεις ένα χαρτί τα πράγματα που τρώει, έστω και μία μπουκιά. Δηλαδή μπορεί να τρώει μία μπουκιά κρέας. Θα κρατήσεις αυτά που δεν έχουν υδατάνθρακες και θα προσφέρεις αυτά. Δηλαδή ουσιαστικά θα δίνεις στο παιδί κάτι που τρώει, έστω και μία μπουκιά, και στην πορεία αυτό το παιδί θα ξεκινήσει να το τρώει πιο πολύ. Αλλά θα εξαφανίσω όλα τα άλλα. Ναι, αλλά θα πρέπει να το κάνουν και οι γονείς. Δεν βλέπει και μια φέτα ψωμί, δηλαδή. Ναι, σίγουρα. Δεν πρόκειται να. Θα πρέπει δηλαδή να το κάνουν από κοινό οι γονείς. Εμένα ο άντρας με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό και το ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν είπαμε ότι θα βοηθήσουμε το παιδί, μου λέει: οκ, τέλος, θα βγάζουμε όλα. Μοιράσαμε παντού τα μακαρόνια, βγάλαμε τις πατάτες και κοιτάγαμε να τρώμε όλοι το ίδιο για να μην ζηλεύει το παιδί. Και φυσικά είπαμε και σε παππούδες χιλιάδες ότι καλό είναι να μην προσφέρετε, γιατί δεν είναι σωστό, ας πούμε, στο σπίτι εμείς να κάνουμε άλλη διατροφή και να έρχεται σε εσάς να τρώει διαφορετικά. Ό,τι φαντάζομαι ήταν στην αρχή λίγο δύσκολο και μετά προσαρμοστήκατε. Ναι, 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 ακριβώς. Μετά πήραμε το κολάι. Τις πρώτες μέρες, βέβαια, πιστεύω ότι η μικρή πάλι δεν θα τρώγε. Αφού δεν είχε αυτό να φάει, πάλι θα τρώγε πολύ λίγο. Και όμως ξεκίνησε και τρώγε πάρα πολύ. Την πρώτη εβδομάδα δεν προλάβαινα. Δηλαδή είχε φτάσει ένα σημείο να τρώει 3 αυγά τη μέρα, τα οποία τρώει ακόμα και τώρα. Να τρώει 3 αυγά τη μέρα, μετά να θέλει γιαούρτι με μέλι και κανέλα, και αυτό το τρώει ακόμα τώρα. Να θέλει να φάει 2-3 μπριρόλες, να τρώει κεμπάπ, να τρώει φρούτα πολλά. Τα ξέχασε λοιπόν αυτά που της άρεσαν. Ναι, ήταν λες και τα ξέχασε. Δεν τα ξαναζήτησε μετά. Πήγα μια φορά, αλλά είχα βρει κάτι άλλο που της άρεσε πάρα πολύ και της αντικαθιστούσα. Δηλαδή, μπορεί να πηγαίναμε κάποια επίσκεψη και να βλέπε πατατάκια που τα έτρωγε προηγουμένως ή κρουασάν. Ξέρω ότι της άρεσαν τα φιστίκια. Είχα πάντα στη σακουλίτσα μαζί μου φιστίκια. Και όταν της έβαζα να διαλέξει αυτό που ήθελε ή τα φιστίκια, προτιμούσε τα φιστίκια. Πρέπει να βρεις το παιδί τι είναι αυτό που της αρέσει, που αρέσει περισσότερο από αυτό που έτρωγε και να προσφέρεις αυτό. Έτσι θα το βοηθήσει πάρα πολύ. Απλά θέλει πολύ κόπο και συνήθως υπάρχει ένα κακό ότι αν δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα κουράζονται οι γονείς και βαριούνται και λένε όχι αδερφέ μου τώρα θα κάθομαι να είμαι όλη μέρα στην κουζίνα να φτιάχνω εξτρά φαγητά. Πάρε κάτι τέτοιο και τελείωσε. Μπράβο. Εμείς και εγώ μπορεί να το έκανα αυτό. Αν δεν είχα δηλαδή αυτή τη διάγνωση μπορεί ακόμα το παιδί μου να έτρωγε πατάτες και ψωμιά. Όμως θεωρώ ότι για να το έστειλε αυτό ο Θεός μπορεί να ήταν ένα σήμα να δώσω μια όθηση και στον κόσμο να τον ξυπνήσω ότι ναι γίνεται και κάτι άλλο. Μπορείς, ας πούμε, να βοηθήσεις τη διατροφή του παιδιού σου και χωρίς να έχει κάποιο σοβαρό θέμα. Σίγουρα, γιατί και η ζάχαρη και τα άμυλα και οι υδατάνθρακες δεν χρειάζονται σε μεγάλες ποσότητες. Όχι. Στους υγιείς ανθρώπους. Όχι, σε κάποιον που μπορεί να έχει ένα μικρό πρόβλημα. Δυστυχώς βλέπω παιδάκια να τρώνε όλη μέρα ζάχαρη. Έχω μιλήσει με φίλους μου που είναι νηπιαγωγοί, παιδαγωγοί και μου λένε ότι όταν βλέπεις τα παιδάκια στο σχολείο και στο διάλειμμα τους φάνε κάτι με ζάχαρη, μετά δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε. Υπερδιέγερση. Ναι, τρομερό. Τρομερό. Και λέω, σκέψω τώρα ένα παιδάκι τυπικής ανάπτυξης, πόσο το υπερδιεγείρει. Σκέψω τώρα το δικό μου που έχει νευρολογικά. Δεν μπορεί να σταματήσει. Δεν μπορεί να. Φτάναμε σε ένα σημείο παλιά όταν έτρεχε ζάχαρη και έτρεχε πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Αφού μου λέγανε αυτό το παιδί πρέπει να πάει στο μαραθώνιο. Τόσο πολύ μου τρέχει. Και μετά ηρέμησε. Όταν την κόψαμε, ηρέμησε. Αυτό δεν συμβαίνει όταν τρώει το μέλι, για παράδειγμα, έτσι. Όχι. Καμία σχέση. Όχι, όχι. Είναι εξίσου γλυκαντικό είναι και αυτό. Ναι, 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 όχι, δεν το παθαίνει. Αυτό που είναι της μόδας τώρα, ένα καινούριο φυτό, η στέβια. Μένει να αποδειχθεί αργότερα ότι θα είναι τόσο καλό όσο το λένε τώρα. Η στέβια είναι κάτι που δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ. Βέβαια, είναι πάρα πολύ διαδεδομένη. Εδώ και 2-3 χρόνια, είναι πολύ της μόδας. Ναι, είναι πολύ της μόδας.
δεν την έχω, δεν έχω διαβάσει ότι okay, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για τους ενήλικες που μπορούν να τη φάνε, αλλά για τα παιδιά δεν υπάρχουν έρευνες, οπότε δεν μπορώ να προτείνω σε κάποιο γονιό να φάει το παιδί στέβια. Είναι τελείως καινούργιο το κομμάτι αυτό και δεν έχει ελεγχθεί ακόμα καλά. Αυτογράφει το ακόμα λοιπόν. Αυτό, ναι. Είναι σαν τα σπορέλαια που λέγαμε νωρίτερα. Πριν 30 χρόνια τα παρουσιάζαν ως την λύση στη διατροφή. Ξαφνικά βγαίνουν και άλλες μελέτες, πια ανεξάρτητες, που λένε και τα στραβά. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι να αποδειχθεί στο μέλλον. Καλό λοιπόν να μπαίνουμε στα όσα η φύση μας προσφέρει, πιο σωστά στα όσα ο Θεός μας χαρίζει. Ναι. Γιατί επειδή ακριβώς ξεχάσαμε τα απλά δώρα του Θεού, κάνουμε τη ζωή μας περίπλοκη. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ναι. Θέλει να ψάξεις, να βρεις. Ναι, είναι κουραστικό λίγο στην αρχή, μέχρι να συνηθίσεις να κοιτάς ετικέτες ή να πεις ότι θα φάω αυτό και τι έχει αυτό, θα μου κάνει καλό. Μετά στην πορεία είναι συνήθεια. Δηλαδή δεν μπορείς, σηκώνεις το πρωί, να, τι θα φάω. Μου λέει ο άντρας μου, τι θα φάμε. Λέω, τι θέλεις, έχουμε αυγά, μπορούμε να τα κάνουμε μάτια. Έχουμε γιαούρτι, να φάμε με μέλι άμα θέλεις. Να βάλεις και μπανάνα και ξηρούς καρπούς, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορούμε να φτιάξουμε κάποιο κεκάκι χωρίς γλουτένι μέσα, με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Έχεις επιλογές. Κάποιοι είναι πιο τολμηροί και τρώνε, ας πούμε, λουκάνικο το πρωί. Εντάξει, όπως μπορεί ο καθένας. Υπάρχουν επιλογές, υπάρχει η ελευθερία, ναι, ούτως ή άλλως. Ναι, ναι. Θέλει μια προσοχή και εγώ θα ξαναπώ για μια ακόμα φορά αυτό που το είπαμε και νωρίτερα και που για μας είναι απόλυτη πεποίθηση. Αν ακολουθούμε και τους κανόνες της Εκκλησίας, τα όσα έχουν θεσπιστεί, νομίζω ότι είναι μια κατεξοχήν ισορροπημένη διατροφή αυτή που προτείνει η Εκκλησία. Όταν δεν έχουμε τις περιόδους νηστείας, έχουμε τις δύο μέρες που είναι νηστήσιμες. Όταν έχουμε τις περιόδους νηστείας, έχουμε άλλες που έχουν κατάλυση ηχθείως, άλλες που δεν έχουμε. Έχουμε τις εβδομάδες που είναι όλες οι μέρες να φάμε ό,τι θέλουμε, τις εβδομάδες που έχουν μόνο τα γαλακτοκομικά, όπως πριν τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ ωραίος κανόνας. Αν πεις όπου υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή να μην είναι ωραίος ο κανόνας. Αν τα τηρούσαμε λοιπόν αυτά, πόσο καλύτερη θα ήταν η ζωή μας. Και μας δίνεις και εναλλακτικές, είπαμε, και για τα νηστίσιμα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω εσύ τι άλλο έχεις να μας πεις, γιατί πολλοί ενδιαφέρονται για συμβουλές πρακτικές. Ίσως μέσω διαδικτύου να βρουν περισσότερα, αλλά απλά πραγματάκια ή απλές συμβουλές προς τους γονείς τώρα. Τι πρέπει να κάνουν, ένα παιδάκι έχει συνηθίσει να τρώει ζάχαρες ή τρώει πολλά γλυκά. Πώς το κόβουν, αν έχει 4-5 χρόνια τώρα? Είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι ένα παιδάκι που είναι 2. Σίγουρα. Αντικαθιστά. Δηλαδή, εμείς χρησιμοποιούμε μέλι. Και εμένα το παιδί μου αφισμένο ήταν στη ζάχαρη. 3,5 χρονών να το κόψεις είναι πολύ δύσκολο ήδη. Παρ' όλα αυτά το δέχτηκε πάρα πολύ και πλέον έχει φτάσει ένα σημείο που βλέπει το βαζάκι με το μέλι και μου λέει, μαμά, να φάει ένα κουταλάκι μέλι. Θα τη δώσω λίγο έτσι για το γλυκό της. Μπορείς να αντικαταστήσεις, θέλει το παιδί ας πούμε να φάει τόστ, ακόμα και τρώει γλουτένι, έτσι. Αντί να πάρει από το σούπερ μάρκετ η μαμά το ψωμί του τόστ, το οποίο έχει τα 1000 μύρια μέσα, μπορεί να φτιάξει ένα ψωμί μόνη της και να το... Υπάρχουν και αυτοπαρασκευαστές, μπορεί να φτιάξει ένα ψωμάκι, να φάει με τυράκι. Τα λαντικά δεν τα προτείνω βασικά. Θα μας πούνε κάποιοι, χωρίς τα λαντικά, γιατί αυτά και δεν έχουν χειμικά. Καλά, ναι. Μόνο το προσούτο μπορεί, άμα το τρώνε. Το πιο κινδυνό, Το προσούτο, αυτό που δεν έχει συντηρητικά, είναι μόνο με αλάτι, απλά είναι αλμυρό, δηλαδή γι' αυτό το κάνουν και τόσο ραχνοήφαντο. Θα πούνε κάποιοι ότι όλα αυτά χρειάζονται χρόνο και εμείς δεν έχουμε χρόνο. Τρέχουμε, δουλεύουμε, εργαζόμαστε, ασχολούμαστε εκτός σπιτιού, οπότε δεν παίρνει χρόνος. Είναι δικαιολογία, μπορεί να βρεθεί χρόνος. Αχ, ναι, όταν θες κάτι, χρόνο θα βρεις. Θα κόψεις από ύπνο, θα κόψεις από διασκέδαση, οτιδήποτε. Θα βρεις χρόνο. Αυτό ισχύει. Αρκεί να σ' αρέσει, να το κάνεις δηλαδή με την καρδιά σου. Αλλιώς βρίσκεις δικαιολογίες. Πάντα. Για όλα. Γι' αυτό είναι μια αλήθεια. Εσύ, ας ξεχάσουμε το site που με αυτό ασχολείσαι και περισσότερο χρόνο. Όταν έπρεπε να κάνεις μόνο κάτι για τα παιδιά, για την μικρή που είχε το πρόβλημα, ήτανε τόσο πολύ ο χρόνος που πρέπει να αφιερώσεις αυτό το φαγητό? Στην αρχή φαντάζομαι λίγο περισσότερο, μέχρι να βρεις τα υλικά σου και τους συνδυασμούς. Από εκεί μετά πως μπαίνουν σε σειρά? Μπαίνουνε, απλά εξακολουθούν κάποιες φορές να φτιάχνω κάποια πράγματα τα οποία, εντάξει, εγώ θα τα φάω με τον άντρα μου, έχω και το μικρό τώρα, έχω και ένα μικρό αγοράκι,
Συνήθως τα παιδιά ακολουθούν τη δική τους πορεία στο κομμάτι της διατροφής, διαφορετικά από εμάς, γιατί ας πούμε τώρα στην Εστία δεν τα νηστεύω, τα μικρά. Είναι, η κόρη μου δηλαδή ουσιαστικά κάθε μέρα θα φάει κάποια μερίδα από κάποιο κρέας, οτιδήποτε είναι αυτό. Αν της κόψω το κρέας θα μείνει νηστικιά. Οπότε αναγκαστικά δεν θα την νηστέψω. Εμείς έχουμε άλλο μενού. Εντάξει, δεν με πειράζει το να φτιάξω δύο φαγητά πλέον, δεν είναι κάτι σημαντικό. Εξάλλου φτιάχνω και εξτρά για το blog. Υπάρχουν λύσεις για τις νοικοκυρές, άμα ας πούμε δουλεύει κάποια μαμά. Υπάρχουν κάποιες ειδικές γάθρες, το slow cooker, δεν ξέρω αν τα έχεις ακούσει καθόλου. Στον όνομα, ναι. Ναι, το βάζεις το βράδυ το φαγητό σου και το πρωί είναι έτοιμο. Ή το βάζεις το πρωί πριν φύγεις στη δουλειά και το μεσημέρι είναι έτοιμο. Και είναι πάντα ζεστό και έτοιμο, πολύ μαλακό. Οπότε δεν έχει να μαγειρέψει εκεί πέρα, δεν κάνει τίποτα. Τα πετάς μέσα στη γάστρο και είναι κομπλέ. Άρα θέλει λίγο ψάξιμο παραπάνω στην ουσία, έτσι. Ναι. Να τα βρουν τα. Ναι, να το βρεις είναι. Μετά, άμα άπαξε και το πάρεις στα χέρια σου, λύση βρίσκεις. Δεν είναι. Ξέρεις τι φαγητό θα φτιάξεις και έτσι δεν θα κουραστείς κιόλας. Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα που θα θέλαμε βοήθεια από τους ειδικούς είναι κάποιες ουσίες που δεν μπορούμε να υποψιαστούμε, για παράδειγμα, ότι δεν είναι νηστίσιμες και τις βλέπουμε σαν συστατικά. Θα μπορούσε να μας πεις κάποιες από αυτές που υπάρχουν σε πάρα πολλά προϊόντα. Να σας πω, πλέον θα πρέπει να πάρω και ένα χαρτάκι για να τα γράψετε. Αξίζει πραγματικά, να το μπράβο. Όταν θα δούμε επίσης στα συστατικά, να γράφει ότι υπάρχει ορός γάλακτος, καζεΐνη. Καζέινη είναι μια ουσία που πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ζωική, έτσι. Ναι, βέβαια. Λακτόζη, η λακτόζη. Πρωτεΐνες γάλακτος. Ορός γάλακτος σε σκόνη που λένε. Αυτά ή ας πούμε μπορεί να γράφει αλβουμίνη, το οποίο είναι ταυχό. Αυτό πάλι το είδα, το γράφουν σε πολλά προϊόντα και δεν γράφουν κατευθείαν ασπράδι αυγού δηλαδή. Παίρνουν και την πρωτεΐνη, όπως γιατί δεν γράφουν γάλα και πέρα, ναι. Απομονώνουν δηλαδή ουσιαστικά ουσίες από το αυγό ή από το γάλα, πόσο καλό μπορεί να είναι αυτό. Με χημική επεξεργασία. Ακριβώς, ναι, για να προσδώσουν στο τρόφιμο κάποια γεύση παραπάνω. Δεν βρίσκω το λόγο να το κάνουν. Δηλαδή, άμα θέλουν να βάλουν αμέτι-χαμέτι κάποιο συστατικό του γάλακτος για να του δώσουν μια γλυκίτα, βάζανε παραπάνω, ας βάλανε μέλι, ας βάζανε κάτι άλλο. Γιατί ουσιαστικά γι' αυτό τα χρησιμοποιούν. Για την νοστιμιά και για τη γλύκα. Ένα άλλο υλικό είναι έτσι περίεργο που δεν μας πάει το μυαλό. Που το βλέπουμε τόσο στα έτο, νομίζουμε ότι είναι αθώο ή ότι είναι νηστίσιμο ενδεχομένως. Ή κάποιο άλλο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μεγάλη επεξεργασία έχει και πόσο ενδεχομένως κακό να μας κάνει. Τώρα σου βάζω δύσκολα. Από πλευράς ζωικών αυτά είναι κυρίως που φάζουν, δηλαδή σε αυτά που παίρνει ο κόσμος αυτά είναι που βλέπω στάνταρ στα περισσότερα. Τώρα υπάρχουν και κάποιες άλλες ουσίες άσχετες από πλευράς νηστείας που δεν είναι καλές να τις παίρνει ο κόσμος. Ας πούμε όταν βλέπουν την καραγενάνη. Που την σώρες κρέμης χάλακτος. Αυτή είναι, μπράβο, είναι πολύ γνωστό. Είναι ένα πυκτικό μέσο, το οποίο όμως έχει βρεθεί σε έρευνες ότι δεν κάνει καλό στον οργανισμό. Είναι το γλουταμινικό, το οποίο το βλέπεις και αυτό παντού, δίνει την αίσθηση του ψητού. Ακόμα και στα πατατάκια υπάρχει. Όσοι είναι σχετικά γεύση θα βάζουν αυτά, δηλαδή. Δηλαδή άμα δεις αρωματικές ύλες, γλουταμινικό ή φυσικά αρώματα και τέτοια, αυτά όλα είναι γλουταμινικό με άλλες ονομασίες. Το οποίο είναι τελείως χημικές ουσίες. Είναι μια χημική ουσία που σε κάνει να μην σταματάς να τρως. Δηλαδή παίρνεις ένα πατατάκι που έχει γλουταμινικό, έχει αυτή τη γεύση μπάρμπεκιου που έχω. Τρως ένα, λες, ό,τι ωραίο που είναι, κάτσε φάω κι άλλο. Και σου αφήνει αυτή την αίσθηση της νοστιμιάς. Το βάζουν στα ψητά, στα κρέατα, δηλαδή ακόμα και στους κύβους, στα πάτα για να δώσουν νοστιμιά. Αυτό δεν είναι καλό. Έχει βρεθεί ότι κάνει πονοκεφάλους, μικρανίες, διάφορα θέματα. Γενικά, όταν θα βλέπετε στα συστατικά να υπάρχουν ουσίες που δεν τις ξέρουμε. Όσο πιο καταλαβίστηκες λοιπόν. Όσο πιο καταλαβίστηκες, τόσο, τόσο πιο μακριά. Ξέρεις τι με εντυπωσιάζει τα τελευταία χρόνια, γιατί πάντα κοιτάω τα συστατικά. Ότι ακόμα και σε προϊόντα όπως ήταν η σοκολάτα ή η υγείας. Ναι. Αρχίζουν και ανακατεύουν τα συστατικά μέσα. Ή τα μπισκότα, τα digestive, ας πούμε, τα τύπου digestive, αρχίζουν και βάζουν και εκεί υλικά που δεν είχαν παλαιότερα. Δηλαδή βλέπω παντού να υπάρχει πλέον, ακόμα και στα πατατάκια που τα θεωρούσαμε ένα γρήγορο σνακ οποιαδήποτε μέρα και ώρα, τα πατατάκια πλέον τα περισσότερα έχουν ορό γάλακτος. Ναι. Τι δουλειά έχει ορός γάλακτος σε ένα πατατάκι, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ίσως εσύ ως διατροφολόγος ή διαιτολόγος θα μπορούσε να μας πεις ποιος συνδυασμός μπορεί να επιτρέψει μέσα στο πατατάκι να υπάρχει ορός γάλακτος. Εκτός και αν είναι ένα άλλο τρίκ.
το οποίο δεν βάζει το μυαλό μας. Και το ξέρουν προφανώς οι βιομηχανίες. Προφανώς το κάνουν από πλευράς, είπαμε, για να δώσουν μια γεύση παραπάνω. Όπως είναι η πατάτα, μπορεί να τη βουτάνε μέσα, ας πούμε, σαν μαρινάρισμα κάπως. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιούν πραγματικά. Γιατί παλαιότερα δεν υπήρχε. Όχι. Τα πατατάκια τα έπρεπε όλα και χρειαζόταν η πατάτα, το αλάτι, ξέρω εγώ τι ρίγανε, τι βάζανε. Και βλέπεις και απλά υλικά. Τώρα βλέπεις στο απλό πατατάκι έχει 10 συστατικά από κάτω. Πολλά καταλαβίστηκα όπως μας είπες. Καλά, όταν αρχίζουν να γίνουν τα έψιλον και τα τράχα γύρευε, εκεί θες βιβλίο ολόκληρο για να καταλαβαίνεις τι είναι. Αλλά αυτός ο ορός γάλακτος στα πατατάκια είναι κάτι που πραγματικά εμένα με έχει εντυπωσιάσει. Όπως και στην σοκολάτα υγείας που έχω δει σε πολλές σοκολάτες που έχουν μέσα γάλα ή σκόνη γάλακτος. Μα η σοκολάτα υγείας από μόνη της και κατά τον νόμο δεν επιτρέπεται να έχει. Όχι. Προϊόν γάλακτος. Όχι. Τώρα γιατί δεν ξέρω. Πραγματικά και ο περισσότερος κόσμος δεν μπαίνει στο τρυπάκι να κοιτάξει. Δεν μπαίνει στο τρυπάκι να κοιτάξει τα συστατικά. Σου λέει υγεία είναι σοκολάτα. Δεν μπορώ να πω τα ονόματα, γιατί έχω άπειρα παραδείγματα. Ναι, 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 που μέχρι τάδε περίοδο, τάδε μήνα, πριν μερικά χρόνια ήταν έτσι όπως ήταν και ξαφνικά το ίδιο προϊόν, η ίδια ονομασία έχει συν κάτι επιπλέον. Και εκεί λες γιατί. Αν το ψάξεις λες γιατί. Ναι. Γιατί οι περισσότεροι δεν το κοιτάνε. Ή ας πούμε λένε μένουμε την επιγραφιά, είναι αυτό το πήρα. Ναι. Όμως θα πρέπει να είχα κρατήσει έτσι όπως ήταν, αυτά ήταν. Θα μας δίνανε μεγάλα μαθήματα. Γιατί ξαφνικά βάλαν και άλλες ουσίες. Έχουμε επινοήσει, φαντάζομαι, πολύ χημικά πράγματα για να κάνουν τη ζωή μας πιο νόστιμη. Και έχουμε απομακρυνθεί από τη φύση πολύ στην μια γυναική. Από τα δώρα του Θεού δηλαδή έχουμε απομακρυνθεί στην ουσία. Ναι, έχει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχω να χρησιμοποιήσω κύβους και τέτοια, ας πούμε, χημικά σε εισαγωγικά τουλάχιστον 3 χρόνια. Από τότε τα φαγητά μου είναι πολύ πιο ωραία. Όταν θα κάνω τα τραπέζια, ας πούμε, στους γονείς μου και θα δοκιμάσουν. Μου λένε, πολύ νόστιμο, λέω, είναι καθαρά τα υλικά που έβαλα. Δεν έχω βάλει ούτε κύβους ούτε τίποτα. Και όμως βγαίνει πάρα πολύ νόστιμο. Όταν παίρνεις ωραίες πρώτες ύλες, στην εποχή τους κυρίως, και μαγειρέψεις, βγαίνει πολύ νόστιμο το φαγητό και δεν έχει καμία ανάγκη από κάτι χημικό. Καμία μα καμία. Μπορεί να μαγειρέψει οποιοδήποτε. Ναι, γιατί να μην μπορεί. Να ακολουθήσει τα βήματα και να το πετύχει. Όταν αγαπάς κάτι, το κάνεις καλά. Ακόμα και αν το κάνεις λάθος, δεν έχει πειράζει, δηλαδή μπορείς να το κάνεις μετά δεύτερη τρίτη φορά να το πετύχεις. Βέβαια, βέβαια. Και να το προσαρμόσεις στα δικά σου γούστα ή στη δική σου γεύση. Ένα παράδειγμα για αυτό που σου είπα για τους κύβους, ας πούμε. Μπορεί να κάνει κάποιος μόνος του ζωμό και να το βάλει στην κατάψη και να χρησιμοποιεί κύβους. Θα το κάνει ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι σπίτι άμα δουλεύει και θα έχει για ένα μήνα δύο να βάζει το φαγητό του. Νομίζω ότι λύσεις υπάρχουν. Όρεξη θέλει να το ψάξεις κιόλας και να μην λες, αδερφέ μου. Σωστό. Λύσεις υπάρχουν, είναι πολύ σωστό αυτό που μας λες, πολύ σημαντικό. Και βοήθεια υπάρχει από ανθρώπους γύρω μας που αξίζει όταν δεν μπορούμε να την αναζητούμε. Επίσης, μιλώντας για διατροφή, για μαγειρική, να πω ότι η μαγειρική είναι για όλες τις ηλικίες και για όλα τα φύλλα και για τους άνδρες και τις γυναίκες. Δηλαδή δεν είναι μόνο για τις γυναίκες και είναι και μια πολύ δημιουργική ασχολία για τα παιδιά. Αχ, τρελαίνονται, ναι, όλη τη μέρα όταν θα μαγειρεύω ή θα φτιάχνω οτιδήποτε, παίρνουν τα καρεκλάκια τους, τα σκαμπουδάκια τους, έρχονται δίπλα. Μαμά, να ρίξω λίγο αλάτι, να ρίξω λίγο πάπρικα, να πάρω λίγη ζύμη και κάνουν. Δοκιμάζουν. Η κόρη μου. Θέλω να βάζω το χέρι μέσα να δοκιμάζω. Η κόρη μου έχει μια τρέλα, δοκιμάζει το αλάτι. Μου λέει να φάω λίγο αλάτι. Βάζει το δαχτυλάκι μέσα και τα τρώει. Τους λέει γενική, δεν κάνει να τρώμε τόσο πολύ αλάτι μόνο του. Λίγο, μαμά, λίγο, τελευταία φορά. Μ' αρέσει να τα έχω στο παιχνίδι, βέβαια, όταν δεν είναι επικίνδυνο, έτσι, όταν έχω αναμένα όλα τα μάτια της αιστείας, εντάξει, δεν μπορώ να τα έχω κοντά μου. Αλλά μπορείς στο τραπέζι πάνω να κατέβει τα υλικά, ναι. Μια ωραία και δημιουργική απασχόληση. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Αυτό το λέμε για τους γονείς τώρα, γιατί ψάχνουμε να βρούμε λύσεις, τι μπορούμε να κάνουμε με τα παιδιά. Και η πιο εύκολη λύση είναι τα χαζοκούτια. Το ίντερνετ, πρώτα πλέον, και μετά η τηλεόραση. Τα αφήνουμε τα παιδάκια εκεί να ασχολούνται με αυτά, να κλείσει το μυαλουδάκι τους, να γίνουν παθητικοί δέκτες, ενώ μπορούν να κάνουν πολύ πολύ όμορφα πράγματα και πολύ δημιουργικά. Και η μαγειρική είναι και όμορφο και δημιουργικό. Και όταν γίνεται με ωραία και καθαρά υλικά, είναι και ευεργετική. Σήμερα γι' αυτό μιλήσαμε. Μια απλή κουβέντα κάναμε, Γεωργία, όπως κατάλαβες, δεν είχαμε σκοπό να κάνουμε και κάτι άλλο άλλωστε. Ευκαιρία να σε έχουμε κοντά μας ήταν ακριβώς αυτή η δική σου προσωπική εμπειρία με το θέμα που αντιμετώπισες με την κόρη σου, που σε έκανε να γίνεις δημιουργική. Και αυτό από μόνο του είναι δώρο Θεού να γινόμαστε δημιουργικοί, γιατί μην το ξεχνάμε, και αυτό ο Θεός το δίνει. Θα μπορούσες να έχεις σηκώσει τα χέρια ψηλά,
Θα τα έχεις βάψει μαύρα. Θα μπορούσες να έχεις πάει σε εύκολες λύσεις. Ή σε λύσεις που θα κάνουν το παιδί να μείνει εκεί που είναι. Και σένα ναι, να προσπαθήσεις να πείσεις τον εαυτό σου ότι όσο εδώ εγώ μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Τα άφησες την άκρη και έκανες αυτό που έκανες. Αυτό που μόνο του είναι πολύ πολύ σημαντικό και σε ευχαριστούμε, γιατί σήμερα το μοιράστηκες με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο μαζί μας. Ευχαριστώ. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σίγουρα. Και όσοι θέλουν να σε βρουν μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω του site, έτσι. Ναι, ναι. Να βρουν όλα αυτά που μας είπες. Πες το άλλη μια φορά το site, πώς το βρίσκουν. Το site είναι mamangelic.com. Δεν χρειάζεται να βάλετε www, θα το βγάλει απευθείας. Κατευθείαν πλούτο τα 3W, ούτε να τα πούμε, δεν χρειάζεται. Ναι, ναι, ναι. Πάνε αυτόματα. Εκεί μπορούν να βρουν και τις συνταγές σου και συμβουλές. Και συμβουλές, και έχω και ένα κομμάτι ενημέρωσης πάνω στον αυτισμό. Συνεργάζομαι και με εργοθεραπευτές. Αν υπάρχει κάποιος που έχει κάποιο θέμα, θέλει να ρωτήσει κάτι, μπορεί να μου στείλει κάποιο mail, να επικοινωνήσω με τον εργοθεραπευτή, να λύσει τις απορίες, οτιδήποτε. Δηλαδή, έχω φτιάξει αυτό το site να βοηθήσουμε κατά μέτωπο σε πολλά πράγματα, ειδικά και στο κομμάτι του αυτισμού. Να πάρουν βοήθεια και στο θέμα της διατροφής και στο θέμα των θεραπείων. Οπότε, οτιδήποτε θέλουν, μπορούν να με βρουν στο mail. Άρα λοιπόν ηλεκτρονική επικοινωνία με τη Γεωργία, όσοι θέλετε, τη μαμά της Αγγελικής, και έτσι όπως ξεκινήσαμε νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Διαιτολόγος και διατροφολόγος σημειώνει ότι για εκείνην όλα ξεκίνησαν όταν πρωτοαντίκρισε τα ματάκια της κόρης της, της Αγγελικής. Είναι εκείνη η στιγμή που έρχεται ένας τόσο μικρός άνθρωπος στη ζωή σου και ξαφνικά ξεχνάς, δεν θυμάσαι πώς ήταν η ζωή πριν από αυτόν. Κοιτάς τα δύο ματάκια ενός πλάσματος τόσο αθώου, τόσο γλυκού, και ονειρεύεσαι το μέλλον του μαζί του. Ξαφνικά όλος ο κόσμος περιστρεφόταν γύρω από αυτό. Μεγαλώνοντας λοιπόν το κοριτσάκι μου, ήθελα να τον δίνω όμορφα, να το στολίζω, να του φοράω κορδέλες, μέχρι που σκέφτηκα γιατί να μην τα φτιάχνω μόνη μου. Και συνέχισε την προσπάθεια και το έργο. Στη συνέχεια ήρθε ο Αλέξανδρος στη ζωή της Γεωργίας, μέχρι και την ώρα του κετού, μίλαγε στο τηλέφωνο για όλα αυτά που έκανε με τα χέρια. Ο προσωπικός χρόνος για την οικογένεια άρχισε να εξαφανίζεται και άρχισε να συνειδητοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί, με την κόρη. Μα γιατί δεν μιλάει σωστά, γιατί δεν παίζει όπως όλα τα παιδιά, γιατί κάνει μονοφαγίες, γιατί θέλει να τρώει μόνο ψωμί, ρύζι, κρουασάν, γιατί κάνει κρίσεις με κλάματα. Τι αντιδράσεις είναι αυτές, γιατί βάζει στη σειρά όλα τα παιχνίδια της και αναχρώμα, μέγεθος, σχήμα. Πώς γίνεται να ξέρει 2 χρόνια να μετράει και να διαβάζει τους αριθμούς, ακόμα και ανάποδα, αλλά να μην μου έχει πει ποτέ «Ναι μαμά, όχι μαμά»? Γιατί τη φωνάζω και δεν γυρίζει πάντα? Άντε, 3 πήγε. Πότε θα συζητήσουμε? Γιατί να ακούω άλλα παιδάκια μικρότερης ηλικίας να μιλάνε κανονικά και το παιδί μου όχι, αφού είναι πανέξυπνο? Γιατί, γιατί, γιατί? Μέχρι που ένα πρωινό, το Δεκέμβρη που πέρασε, έψαξα και βρήκα στο διαδίκτυο για τα συμπτώματα αυτά. Αυτό που διάβασα επιβεβαιώθηκε αργότερα και επισήμως από τους γιατρούς. Η κόρη μου είναι στο φάσμα του αυτισμού. Έχει διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, αλλά είναι υψηλής λειτουργικότητας. Πάθαμε σοκ, η αλήθεια είναι. Είναι από αυτές τις στιγμές που λες, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό στο δικό μου παιδί, και όμως συνέβη. Δεν το βάλαμε κάτω καθόλου. Με τη βοήθεια του Θεού κλείσαμε το μαγαζί και μετακομίσαμε Αθήνα. Μέναμε στον Οροπό. Ψάξαμε για να πάμε για θεραπείες, αλλάξαμε 180 μοίρες στη διατροφή, τέλος γλουτένη, άμυλα και ζάχαρη. Πλέον τρώει το κρέας της, το αυγό της, τα φρούτα της, τους ξηρούς καρπούς της. Όλα πήγαν κατευχήν. Πλέον η μεγάλη μου, Θεέ μου, πάντα μικρή, μου έρχεται να λέω, είναι ένα άλλο παιδί. Τώρα πλέον δεν βάζει γλώσσα μέσα της. Όλο θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω τ' άλλο. Στο σχολείο της λένε τα καλύτερα. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο παιδί, γεννημένη μαθήτρια. Αυτή λοιπόν η κόρη μου. Για το γιο μου λέει, θα γράφω άρθρα
μέσα στα άρθρα, για και αυτός είναι πιο μικρός. Εγώ είμαι η μαμά λοιπόν της Αγγελικής. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Μαμά Ζελίκ, σήμερα ήταν μαζί μας. Περισσότερα θα βρείτε σε αυτό το όμορφο site και πολύ χαριτωμένο, σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια που άξιζε να την μοιραστούμε με όλους εσάς φίλες και φίλοι ακροατές. Ήταν μαζί μας η Γεωργία Ειρήνη Γκανασούλη, διατροφολόγος, διαιτολόγος, μαμά της Αγγελικής. Έτσι κι αλλιώς το πιο σημαντικό για σένα, όπως λες, είναι ότι είσαι μαμά και μετά όλα τα άλλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Χάρηκα πολύ που ήρθα και σας είδα. Ο Θεός να δίνει δύναμη να συνεχίζεις αυτό το έργο και να καλωνώσεις τα παιδιά σου όπως επιθυμείς. Αμήν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς για τα όσα μας είπατε. Δεν προλάβαμε να θέσουμε τα ερωτήματα, αλλά δεσμευόμαστε κάποια άλλη στιγμή να το κάνουμε στην Γεωργία. Να την ξανακαλέσουμε και να της θέσουμε όλα τα δικά σας ερωτήματα. Ωστόσο, επικοινωνήστε και εσείς οι ίδιοι απευθείας μαζί της. Ήταν ένα όμορφο πρωινό σήμερα με κουβέντα για παιδιά και μαγειρική. Τι άλλο καλύτερο. Η μέρα μας ξεκίνησε. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.